Να είσαστε καλά και εγώ χαίρομαι και να περνάτε καλά αυτή τη χρόνια μέρες πολλά, χρόνια πολλά. Που είναι μέρες και φιού. Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τους φίλους που συμμετείχαν, μάθαμε ότι ήταν καταπληκτική η βραδιά, με πολύ κέφι, ναι. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Πραγματικά έτσι είναι, ήταν μια φανταστική βραδιά, προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα τόνο ζακυνθινής βραδιάς καρναβαλικής. Αυτές, εγώ στόχευα σε αυτές που είχα γνωρίσει κάποτε και αν και ήμουν πολύ μικρός, αλλά μου έχουν μείνει στη μνήμη αυτές που γινόντουσαν στο καζίνο. Παλιά, ναι. Παλιά. Παλιά, πλέον. Ξέρετε, καμία φορά μπορεί να τα αναβιώσετε και με τη μνήμη και με στην πραγματικότητα καλύτερα εσείς παρά εμείς, έτσι. Ναι, γιατί εμείς το έχουμε σαν ανάμνηση που δεν μπορεί να μας ξεφτύσει. Έτσι. Και το νιώθουμε πάντα την ανάγκη να το, αν γινόταν, να το ξαναζήσουμε όπως το είχαμε ζήσει κάποτε. Εμείς έχουμε υποστεί τις αλλοιώσεις και τις έχουμε βιώσει κιόλας τις αλλοιώσεις. Γιατί δεν έτυχε να ζήσετε κιόλας αυτές τις στιγμές. Μην το λέτε, εντάξει, ξέρω ποιο είναι. Κύριε Κολυτόπουλε, ποιοι συμμετείχαν σε αυτή την, έτσι, την αποστολή από την Ζάκυνθο? Ήταν εκεί και ο πολιτιστικός σύλλογος της Μανώλιας που μας έδωσε και το υλικό, ναι. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το σύλλογο για τον κύριο Κωστάκη. Εμείς ευχαριστούμε οπωσδήποτε, γιατί η συμβολή του στην επιτυχία μας ήταν πάρα πολύ καθοριστική και αναγνωρίστηκε από την παροικία, γι' αυτό είχαμε και τη συμμετοχή αυτή που είχαμε. Να φανταστείτε ότι αν ξεκινούσαμε παλιότερα να κάνουμε ένα χορό γύρω στα 150 άτομα, αυτή τη στιγμή ξεπεράσαμε τα 350 και θα μπορούσαμε να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά εάν η αίθουσα ήταν πιο μεγάλη. Μάλιστα. Που δεν το είχαμε προβλέψει. Και να πούμε ότι μετά συνεχίστηκε και με Σεριάνη στην πλάκα, έτσι. Και μετά κάναμε το Σεριάνη στην πλάκα. Αυτό ήταν αυθόρμητο ή προγραμματισμένο? Όχι, ήταν προγραμματισμένο μέσα στο πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου της Αθήνας. Μας είχαν εντάξει. Ξεκινήσαμε από το σταθμό μετρό Ακρόπολης και φτάσαμε κάτω στο Μοναστηράκι. Διαρχίζοντας κάθετα την πλάκα, ξεσηκώσαμε την πλάκα. Άμα θα σας πω ότι ήταν πάνω από 200 άτομα που μας ακολουθούσαν. Φαινόταν στα βίντεο, είδαμε βίντεο στο YouTube. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και δεν μας αφήνανε από κοντά. Να είστε καλά και του χρόνου να το ξανακάνετε με τέτοια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς τώρα θα σας απολαύσουμε βεβαίως να δούμε πώς περάσατε στο βίντεο που ακολουθεί. Καλό σας απόγευμα, κύριε Κονιτόπουλε. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε το βήμα να επικοινωνούμε πάντο, με πάντο, την πάντο, 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 πάντα, πάντα, πάντοτε μιλάμε μαζί σας για πολύ καλούς λόγους και ευχάριστους. Τηλεόραση του Ιόνιαν. Το ξέρω και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς πέρασαν οι Ζακυνθινοί της Αθήνας, αλλά και η αποστολή βεβαίως εδώ από την Ζάκυνθο στην πρωτεύουσα.